αλότητη τρόπων και καρπουχίες καλός, διαπλέψαν τα παρόντος βίου πέλαχος. Φώτιο τέψομε πιστή, λαβνιόν την ασκητή των πλούσιων εν ελέη, καθηλεούμενον χτίστη ημίν αυτό της μακαρίζουσι. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου τον Αγίον ο χορός, ευρε πηγή της ζωής τέτοι να παραδείσου. Εύρω καγώ την οδό δια της μετανοίας, το απολωλός προκατών εγώ ήδη. Ανακάλεσέ με, σωτή και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Thank you.
δώσε την μακαρία ζωή, την παράση φιλάνθρωπε. Προκεκυμημένο του λόξου φωτίου, ιερομονάχου Μαρίου, πάπο προπάπο,
Πατέρο και αδελφόν ημών Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα αναπέμπουμε στον Άγιος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό της οποίος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία συνήμε εξομακάστη και εμείς τα αδελφοί και πατέρες ημών, αιωνία σου εγγύνει αιωνία. Αιωνία και να ζητάνε ευκαιρία να τον βγάλουν από τη μέση. Και όταν τη βρήκαν, την έφτιαξαν την ευκαιρία, πέρασε όλα αυτά που πέρασε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ
και ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Ατιμασμένος, έτσι νόμιζα, και πέθανε ο Θεός. Ναι, αλλά αυτός ο Θεός τρεις μέρες μετά δείχνει τη δόξα του και τη δύναμή του και ανασταίνει. Και μετά τα ξέρουμε όλα, φεύγει με την ανάλυση και περιμένει πότε θα ξανάρθει ο Χριστός. Για να χωρίσει όμως αυτούς που θέλουν να είναι κοντά του και αυτούς που δεν θέλουν. Και να γυρίσει, λέει, στα προβατάκια του τα καλά και να πει: «Ελάτε, μπέστε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών». Και τι εξετάσεις δίνουμε εκείνη την ώρα? Όπως οι μαθητές στο σχολείο διαγώνισμα. Και ποιες είναι οι ερωτήσεις? Το Θεέ μου, όταν τα διαβάζει κανένας, λέει τόσο εύκολα και θέματα, μωρέ, μας βάζει ο Χριστός. Δεν είχε πιο δύσκολα να πει «Κάνατε χίλιες μετάνοιες την ημέρα, κάνατε αλάλωτος όλη σας τη ζωή, ήσασταν πεντακάθαροι». Ούτε χίλιες μετάνοιες την ημέρα μπορούμε να κάνουμε, ούτε νομίζω οι περισσότεροι αλάλωτος όλη μας τη ζωή, ούτε πεντακάθαροι να είμαστε. Τι διαγώνισμα λοιπόν μας βάζει? Πείνασα, λέει, και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ποτίσατε. Τι εύκολο θέμα του το δω, να δίνεις ένα ποτηράκι, ένα ποτηράκι. Νεράκι, που ούτε το νεράκι είναι δικό σου, ούτε το φαΐ μπορεί να είναι δικό μας. Πάλι ο Θεός μας τα έδωσε. Κι όμως αν δώσεις, λέει, ένα πιάτο φαΐ, ένα κομμάτι ψωμί, ένα ποτηράκι νερό, περνάς τα πρώτα δύο μαθήματα. Τώρα δυσκολεύουν τα άλλα. Όχι αν είσαι ταπεινό. Γιατί αν δεν είσαι ταπεινός, βλέπεις όλους τους ανθρώπους εχθρούς σου. Βλέπεις όλους τους ανθρώπους αμαρτωλούς, βλέπεις όλους τους ανθρώπους κακούς. Ήμουν ξένος, λέει, και με περιμαζέψατε, με φέρατε κοντά σας, με πήρατε στο σπιτικό σας τον τόπο σας. Ήμουν, λέει, ασθενής και στη φυλακή και με επισκεφθήκατε. Πω, Θεέ μου. Και τελειώνει εκεί, δεν έχει άλλες εξετάσεις. Αυτά είναι τα θέματα. Πόσα είναι, 5, 6, αυτά είναι τα θέματα, Βασιλά. Αυτά είναι τα θέματα, Μαρία. Τακ, τακ, τα γράφεις, περνάς και μπαίνεις μέσα. Το ίδιο όμως θα πει και σε αυτούς, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα σε αυτήν τη ζωή. Να λοιπόν η αγάπη, να λοιπόν η ταπείνωση, να η φιλανθρωπία και το έλεος. Και σκέφτομαι και λέω, οι Άγιοι, αυτό έκαναν πρωτίστως. Αυτό έκαναν πρωτίστως. Ποιος ήταν εκείνος ο Άγιος, ο Επίσκοπος? Δεν το θυμάμαι, χαίρεσα. Ο οποίος έδωσε, λέει, τα πάντα και όταν δεν είχε τίποτα άλλο να δώσει, πήγε δούλος και ό,τι λεφτά έβγαζε, τα έδωσε, στάθηκε σε μια οικογένεια που είχε προβλήματα και λέω, κοίτα να δεις, τα έδινε σε μια οικογένεια, ό,τι έπαιρνε,
Και σκεφτόμουν τούτον εδώ τον παπουλάκο τον υπέροχο που αυτές τις μέρες έχω γεμίσει την καρδιά μου, την ψυχή μου, τα μέσα μου και τα έξω μου από την παρουσία του, τον Παπαφώτη μας. Τον διαβάζω και δεν χορταίνω. Τον σκέφτομαι και τρελαίνομαι. Ευχαριστώ που τον Θεό και αυτός που με βοήθησε να τον γνωρίσω και τώρα δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτόν και τον άλλο το φίλο του, τον Παπαδημήτρη Επίστημα, που φυλάει τον τάφο του και τον περιποιείται στο ναό που λειτουργούσε ο Παπαφώτης μας. Τι ήταν οι Άγιοι παρά αυτό το πράγμα, το να δώσουν, να δίνουν τα πάντα. Είχε, λέει ο ίδιος, το μόνο που είχε ο ίδιος ήταν ένα ράσο. Και αυτό το βλέπουμε στις φωτογραφίες και λιώνω πόσο τριμμένο, πόσο είχε χάσει το χρώμα του, πόσα παλώματα είχε πάνω. Δεν φόραγε τίποτα άλλο, λέει, ούτε από μέσα δεν φόραγε τίποτα, μόνο το ράσο του. Και ό,τι είχε, τα δίνε. Είχε φοιτητές που τους σπούδαζε, είχε μαθητές που τους σπούδαζε, είχε οικογένειες που τους βοηθούσε. Και όπου μάθαινε κάποιον να υποφέρει, έτρεχε εκεί. Κι ας ήταν σε όλη την Ελλάδα, κι ας ήταν και στη Μικρά Ασία που ήταν απέναντι από το νησάκι του, το αγαπημένο, έτρεχε ο ίδιος να δώσει κρεβάτι του τι είχε. Το είδα και λέω, Θεέ μου, έξω στην αυλή από το σπιτάκι του, ένα πεζούλι, μια παλιά κουρελού και πάνω εκεί κοιμόταν. Και το σπίτι στο οποίο είχε ήταν ένα ερείπιο τελείως, κανένας δεν έμπαινε μέσα. Και όταν έφυγε από εκεί, η Επιτροπή το κρέφεσαν και του έφτιαξε ένα καινούριο σπίτι. Αυτό που είναι και σήμερα, στον Άγιο Αντώνιο, στον ναό, εκεί δίπλα. Και στενοχωρεύει και λέει πολύ γιατί χρειάστηκε να βάλουν λεφτά και κόπο. Στενοχωρεύει. Και γι' αυτό και κοιμόταν στο πεζούλι. Γι' αυτό και πήγαινε και πλυνόταν κάτω στο ρέμα, έπεφτε μέσα στις γούρνες από το ρέμα και από τα νερά και έπαιρνε λίγο νερό πάνω να καθαρίστα από τα μαλλιά του, τον εαυτό του. Και έδινε. Και επειδή λέει, ακούστε τώρα το διάβασα, και στην αρχή έλεγα, Θεέ μου, έτσι ήταν οι προφήτες οι μεγάλοι στην Παλαιά Διαθήκη και οι μεγάλοι Άγιοι. Να το σκητού τους εδώ. Και ας έζησε στις μέρες μας. Το 2010 κοιμήθηκε τώρα, στις μέρες μας, στον τόπο μας, στα χρόνια μας. Και επειδή λέει, πήγαινε από εδώ και από εκεί, του έδωσε ο Θεός πιο χάρισμα για να βοηθάει και να τρέχει πιο πολύ, πιο χάρισμα. Να πετάει και να βρίσκεται τις ίδιες ώρες και στον έναν τόπο στο ένα σπίτι και στο άλλο τόπο στο άλλο σπίτι. Και όταν λέμε τόπος, όχι κοντινός. Λέσβος, Μυτιλήνη αυτός, Αθήνα τον επισκέπτονταν, τον υποδέχονταν στα σπίτια. Έπαιρνε η μία την άλλη, είχα λέει τον Παπαφώ τώρα. Τι λες πω, αφού τον Παπαφώ τον είχα και εγώ εδώ τώρα. Και όταν πήγε λέει σε ένα μοναστηράκι στις Πέτσες και έκατσε εκεί στο μοναστήρι το βράδυ και την άλλη μέρα θα πήγαινε απέναντι στην Ήτρα, στην Παναγίτσα για να λειτουργηθεί. Σπάει μια τρικυμία τεράστια, δεν μπορούσες ούτε έξω από τα κελιά να βγουν. Μη πας για όταν δεν έχει καράβι. Εντάξει. Έπαιζε και το χαζό λίγο. Όχι, δεν τον έπαιζε λίγο το χαζό, τον έπαιζε πολύ το χαζό. Και την άλλη μέρα μιλάνε οι μοναχές μεταξύ τους. Λέει, σας ευχαριστούμε που μας στείλατε τον Παπαφώτη.
Αυτός εδώ ήταν, αυτό το καράβι δεν ήρθε. Εκεί πώς ήρθε. Και όταν λέει, εκεί στο μοναστήρι που ήταν, δέστε τα θαυματάκια που ζουν οι άγιοι. Ζούσε στο μοναστήρι και διακονούσε στη Λάβρα, Λαβριώτης, εκεί έγινε ο μοναχός, και μάλιστα ο μοναχό τον έκανε ο παπατήχων τότε στο μεγάλο σχήμα, ο Ρώσος, άλλη μορφή, τεράστια παπατήχων, που και αυτόν σύντομα η Εκκλησία θα τον γράψει στο αγιολόγιο της. Γιατί είναι αυτός που έκανε καλό γερό και μεγαλό σχήμα και το γερό ήταν Παΐσιο. Όταν λοιπόν ήταν εκεί στη Λάβρα και άναβε τα καντήλια που επιούνταν το ναό, στο καντήλι λέει του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, γι' αυτό και κάνουμε εδώ το δημόσιο, είχαν συγγένεια με το ναό μας. Είχαν συγγένεια με τον ναό μας. Τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη διακονούσε, εκεί έγινε μοναχό. Και έβλεπε ότι στην κατήλα τη μεγάλη, για μια εβδομάδα ολόκληρη δεν είχε βγει καθόλου λάδι. Και αυτή ήταν ακίνητη, μέρα νύχτα. Το έβλεπε πως κοίταγε κάποια στιγμή, όπως πάει και το λέει στον δημιουργό του, λέει γελνά, το και το. Η κατήλα έσβησε αμέσως και μετά παιδεύονταν να την ανάπτυξη, ξαναπαιδεύονταν, αλλά έτσι το θαυματάκι δεν ξανά έγινε. Γι' αυτό και τα κρύβουμε κυρίως τα θαύματα, δεν τα φωνάζουμε. Εγώ είμαι και εγώ καταφέρνω. Τότε ο Θεός παίρνει, σου λέει, κάτσε μόνος σου. Κάτσε μόνος σου να δεις τι καλά που είναι, που δεν καταφέρνεις τίποτα. Και όταν εκεί στη Λάβρα έγινε μία μάχη το 40 και ήταν δύσκολη μάχη και τραυματίστηκε ένας στρατιώτης Γερμανός, το γεροντάκι μας, το δω το καλοκαιράκι μας, δεν σκέφτηκε ο Παπαφώτης ότι να βγω να μην βγω, αν Γερμανά μάσα, ας τον σκοτωθεί, ας τον ψοφίσει. Βγήκε μέσα στις σφαίρες, τον πήρε, πώς τον πήρε τώρα αυτός, ούτε δύο πιθανές άνθρωπος δεν ήταν, και τον έκρυψε μέσα και τον περιποιήθηκε και τον έκανε καλά και τον κράτησε, λέει, μέρες αρκετές, νομίζω τον κράτησε και μια 32 μέρες. Και όταν έφυγε, μετά από 30 χρόνια έψαξε και τον βρήκε στον Τρίγωνα και τον φιλοξένησε, λέει, και του κανένα τραπέζι. Βασιλικό, λέει, τραπέζι για τον Φρίτζ, τον Γερμανό. Είδατε που λέει, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε οι Άγιοι, βήμα-βήμα τα κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Διότι ξέρουν τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει αγάπη και ότι όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι κάποιος παιδί του Θεού και δεν έχει δικαιώματα. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Ας περιμένουμε του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε όλοι εκεί στη Μυτιλίνη, να πάμε και στο μοναστηράκι του Αγίου Λουκά. Τι ωραίο μοναστήρι που έχτισε. Και η πλάκα είναι ότι το χτίσε πανέμορφο, αλλά με ό,τι υλικά έβρισκε και δέστε πόσο ζήλο είχε να χτίσει το μοναστήρι και το ναό και τα κελιά και, και όλα εκείνα που έφτιαξε και είναι πάρα πολλά και ολόκληρο συγκρότημα και είχε έναν τροβά στην πλάτη στον οποίο είχε μέσα και τις αγιαστούρες και ό,τι είχε ξεροκόμματα να τρώει και έβαζε και ό,τι πέτρες, μάρμαρα, χαλίκια, τούβλα, ό,τι έβρισκε παραπεταμένα στους δρόμους, γύρναγε όλη την ημέρα μέσα στη Μυτιλίνη, στα χωριά, εκεί στο Πλουμάρι, παντού και μάζευε υλικά.
Και όταν μάζευε πολλά σε κάποια μέρη, τα άφηνε εκεί και έπαιρνε κανένα φορτωτή, παρακαλούσε ή έδωνε εντολή στις εντολές ήταν πρώτος και κάθονταν κι αυτός πάνω στη φαγάδα και πήγαινε τα υλικά στον Άγιο Λουκά τον Νεομάρτυρα, ο οποίος μαρτύρησε εκεί στα Παναφυλά 100 χρόνια πριν από τη γέννηση του παππούλη. Και έζησε, το έδωσε παρόλες τις κακουχίες, το έδωσε ο Θεός κοντά έναν αιώνα, 97-98 χρόνια έζησε πάνω στη γη για να αγιάσει την ψυχούλα του, να αγιάσει και τους γύρω του και να είναι τώρα ο παππούλης μας, ο δάσκαλός μας, η αγάπη όλων μας. Όσοι τον γνωρίζουμε, τρελαινόμαστε. Να πάμε λοιπόν του χρόνου τέτοια μέρα και να τον γιορτάσουμε ως τον Άγιο της Εκκλησίας μας. Ας έχουμε λοιπόν τη χάρη του και την ευλογία του και την αγάπη του και την προστασία του και στον τόπο μας και στον τόπο μας. Δέστε μωρέ πόσους Αγίους μας έδωσε στις μέρες μας. Πόσους Αγίους, πόσες ψυχούλες αγιασμένες, δεκάδες Αγίους, εκεί που στην αρχή του προηγούμενου αιώνα δεν είχαμε κανένα στην εποχή μας, έναν Άγιο Νεκτάριο είχαμε και μετά έναν Παπα-Νικόλα Πλανά, ίδιοι τρελούτσικοι και οι δυο, και ο Παπαφώτης και ο Παπα-Νικόλας ο Πλανάς, γι' αυτό λένε ότι είναι ο Παπα-Πλανάς της Μυτιλίνης, ο Παπαφώτης. Και επειδή μιλάμε για ελεημοσύνη και τελειώνω, όταν λέει πήγαιναν και ζητούσαν, έδινε και ο ένας και ο άλλος συνέχεια. Και όταν κάποτε έγινε μια κουβέντα, λειτουργούσαν οι ιερείς και ο Παπαφώτης έμεινε πίσω να τελειώσει όλα όσα έπρεπε. Οι παπάδες μέσα τσακώθηκαν εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν πρέπει να δίνουμε ελεημοσύνη και σε ποιους να δίνουμε και αν πρέπει να προσέχουμε και αν πρέπει να μελετάμε και να εξετάσουμε και να κάνουμε. Και λένε, τώρα θα έρθει ο Παπαφώτης, θα του πούμε. Πάει ο Παπαφώτης, του λένε ο Παπαφώτης, τι λες εσύ γι' αυτό, θα το πω πως απάντησε, δεν μπορώ αλλιώς. Σκάσε τώρα, πίνουμε καφέ. Τρόμαξε. Σκάσε τώρα και τον καφέ. Και αμέσως μετά, αφού ρούφηξε λίγο τον καφέ, άρχισε να τους λέει για την ελεημοσύνη. Τα είχε ακούσει όλα και ήταν μακριά. Το ίδιο και ο Παπα-Νικόλας ο Πλανάς. Και το διηγείται αυτό ο μαθητής του και ψάλτης του, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Όπου έβρισκε, λέει, έδινε. Όποιος του ζητούσε, έδινε. Και μάλιστα υπήρχαν μερικοί που χώναν και τα χέρια στην τσέπη και παίρνανε λεφτά. Και κάποια μέρα, λέει, γύρω από τον ναό, κάνανε βόλτα με το Παπαδιαμάντη και βγαίνει ένας, του δίνει μια φορά. Παρακάτω ο ίδιος αλλάζει την τραγιάσκα, ξαναζητάει και ξαναδίνει. Παρακάτω ο ίδιος ξαναζητάει την τρίτη φορά και το ξαναδίνει. Και του λέει ο Παπαδιαμάντης, ρε παπά, κατάλαβες τώρα ότι αυτός μας ζήτησε τρεις φορές και εσύ του δώσε. Και τι απάντησε ο παππούλης χωρίς κανέναν κακολογισμό. Φαίνεται, παιδάκι μου, τρεις φορές είχε ανάγκη. Γι' αυτό του δώσε τρεις φορές. Διευχώ τον Αγίο Πατέρα μου, Κύριε Ιησού